Αν δεν έχεις Αγία Γραφή και δεν ξέρεις πώς να την αποκτήσεις, υπάρχει τρόπος. Βρήκα έναν τρόπο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό, ειδικά για σένα, που θέλεις να πλησιάσει τον Θεό για να σε πλησιάσει και εκείνος. Κοίτα το βίντεο. Αρχικά θα πατήσεις το Play Store και όταν μπεις μέσα στην εφαρμογή θα πληκτρολογήσεις εκεί που λέει αναζήτηση εφαρμογών βίβλος στα ελληνικά. Και εδώ θα βρεις διάφορες επιλογές. Εγώ χρησιμοποιώ την Αγία Γραφή, αυτήν εδώ, που λέει βίβλος. Επειδή δεν το έχεις εγκαταστήσει, θα πατήσεις εγκατάσταση. Εγώ το έχω ήδη στο κινητό μου και πατάω άνοιγμα. Και βρίσκομαι σε αυτή τη σελίδα που έχει διάφορα σχέδια μελέτης. Αλλά θα ξεκινήσουμε από την αρχική σελίδα που είναι αυτή εδώ. Στη συνέχεια θα δούμε την ανάγνωση. Εδώ υπάρχουν όλα τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Πάνω αριστερά βλέπετε τα βιβλία. Και υπάρχουν το Δευτερονόμιο, Εκκλησιαστής... Και όλα αυτά τα βιβλία θα πληκτρολογήσω Ιακώβου. Θα μπω στο βιβλίο του Ιακώβου, στο κεφάλαιο 1 και θα πατήσω το εδάφιο 19. Και μου λέει αυτό εδώ, να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου, έχει χρώμα γιατί έχω βάλει χρώμα. Μπορώ να βγάλω και να βάλω χρώμα. Απλά θέλω να το θυμάμαι αυτό το εδάφιο, οπότε το σημειώνω. Και αν θέλω να διαβάσω παρακάτω, προχωράω παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο, υπάρχει και δεύτερο κεφάλαιο. Κάτω δεξιά θα βρούμε ένα βελάκι που μπορεί να πάει στο επόμενο κεφάλαιο, το 2. Και υπάρχει και το 3, με το βελάκι προχωράμε. Εδώ τώρα είναι τα σχέδια μελέτης. Μπορείς να διαλέξεις όποιο σχέδιο μελέτης θες. Θα πατήσεις αναζήτηση σχεδίων μελέτης και επειδή είσαι καινούριο ή καινούρια στην πίστη θα πατήσεις το Start και θα μπει να κάνεις αυτό το σχέδιο μελέτης ξεκίνα από εδώ. Τα πρώτα βήματα με τον Ιησού. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα με τον Ιησού.